Είναι το πρώτο διαγωνισμό αδειοδότησης. Σας θυμίζω τότε ότι η Τουρκία και πάλι βγήκε προκλητικά με δηλώσεις. Ασκήσαμε βέτο με επιστολή μου στους Ευρωπαίους εταίρους μας για το κεφάλαιο ενέργειας, που ήταν πέραν των 8 κεφαλαίων που είχαμε παγώσει τότε, με καθαρά πολιτικούς όρους. Όταν η Τουρκία στη συνέχεια έστειλε τα πλοία της να παρεμποδίσει το νορβηγικό πλοίο και παραβίασε και τα χωρικά μας ύδατα, ασκήσαμε ξανά βέτο στη συμφωνία ένταξης της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας. Έκτοτε η Τουρκία, γιατί το τίμημα ήταν πολύ μεγάλο για την Τουρκία. Έκτοτε η Τουρκία και μέχρι το περασμένο καλοκαίρι δεν είχε αποτολμήσει να απειλήσει ή να παραβιάσει την Κυπριακή ΑΟΣ. Είναι σαφές ότι κάνετε λόγο και επιθυμείτε και θα είστε διατεθειμένος, αν εκλεγείτε βεβαίως, να εφαρμόσετε μια πολύ πιο διεκδικητική πολιτική, αν μπορεί να πει κανείς. Αλλά κάποιος άλλος θα σας πει ότι πρέπει να σκέφτεστε και το κόστος της εφαρμογής μιας τέτοιας πολιτικής. Και πάνω στον Κυπριακό, βεβαίως. Τον Κυπριακό Ελληνισμό για μερικές δεκαετίες τώρα κάποιοι το φοβίζουν με τα δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε απέναντι στην Τουρκία γιατί είμαστε μικροί, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε απέναντι στους Βρετανούς γιατί είμαστε μικροί. Στο τέλος έχουν οδηγήσει αυτόν τον λαό σε απογοήτευση, στον μαρασμό, του έχουν αφαιρέσει την αυτοεπίθεση και το δυναμισμό του που μας χαρακτήριζε. Εγώ λέω μπορούμε. Το αποδείξαμε και το 2004, το αποδείξαμε και το 2006 και απέναντι στην Τουρκία και απέναντι σε όποιους είχαν στόχους. Πάμε και στο θέμα του γενικότερου πολιτικού σκηνικού στα κόμματα σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές. Τα κόμματα των διάμεσου χώρου ακόμη δεν έχουν καταλήξει. Η δική σου υποψηφιότητα είναι εκεί. Κάνετε επαφές. Μιλάτε με το Δημοκρατικό Κόμμα, μιλάτε με την ΕΔΕΚ, με το Ευρωπαϊκό Κόμμα, με τους οικολόγους. Επίσημες επαφές δεν είχα αυτή την περίοδο μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητάς μου. Από τη δική σας εκπομπή, νομίζω είχα δηλώσει την ετοιμότητά μου για να συνεχίσουμε το διάλογο που είχαμε ξεκινήσει πριν την εξαγγελία της υποψηφιότητάς μου. Επαναλαμβάνω αυτή την ετοιμότητα. Πιστεύω ότι υπάρχει σύγκληση των θέσεων που έχω προβάλει και στη δική μου την εξαγγελία με τις θέσεις του ενδιάμεσου χώρου, των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου. Δεν έχετε επαφές, το όνομά σας ακούγεται όμως. Ναι, γνωρίζω ότι συζητείτε το όνομά μου. Εξάλλου, νομίζω και τα τρία κόμματα ή τουλάχιστον τα δύο κόμματα, Ευρωκό και η ΕΔΕΚ, είχαν καταθέσει το όνομά μου στο τραπέζι του διαλόγου όταν συζητούσαν και τα τέσσερα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου. Όταν ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Κατά συνέπεια, γνωρίζω ότι το όνομά μου συζητείτε. Θα αναμένω να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των κομμάτων. Ήδη οι οικολόγοι σήμερα νομίζω ανακοίνωσαν ότι μετά την κεντρική τους επιτροπή θα κάνουν διάλογο με τους υποψήφιους. Άρα έχει ανοίξει μία πόρτα, μία δίωδος για διάλογο. Αναμένω την απόφαση της ΕΔΕΚ και είμαι σίγουρος ότι θα μπούμε σε κάποιο διάλογο που μπορεί να καταλήξει σε θετικά αποτελέσματα για να ακριβώς να ικανοποιήσουμε και την απέτηση των Κυπρίων πολιτών για αλλαγή, ριζική αλλαγή και στο Κυπριακό και στην οικονομία και στα ζητήματα της κοινωνικής πρόοδου και ανάπτυξης. Πολύ σύντομα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η δική σας υποψηφιότητα είναι ανεξάρτητη. Το θέμα της στήριξης είναι άλλο θέμα. Αλλά μέχρι πότε πιστεύετε ότι θα πρέπει να τελειώσει, να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις από τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει? Εντάξτε, δεν μπορώ να θέσω εγώ όρους ούτε χρονοδιαγράμματα στα κόμματα. Σέβομαι πλήρως την αυτονομία τους. Στα κόμματα και στα συλλογικά τους όργανα εναπόκειται να αποφασίσουν. Από μέρους μου, όπως είπα και πριν, θα είναι σεβαστή όποια απόφαση πάρουν. Μάλιστα. Κύριε Λίκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε εδώ στο Μέρα Μεσημέρι. Θα συζητήσουμε τις εξελίξεις στην οικονομία. Πάμε σε διαφημίσεις. Παπαντονίου. Εγγυημένη ποιότητα σε τιμές χάρισμα. Φρέσκο φασολάκι.